Αποκαλύψεις Χριστοδουλίδη για κουρεμένους τραπεζικούς υπαλλήλους και το περιβόητο Ταμείο Αλληλεγγύης. Μιλώντας στο 55ο συνέδριο της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Τραπεζικών Υπαλλήλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης για την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούσαν για χρόνια, όπως το ανεργιακό επίδομα για τους τραπεζικούς υπαλλήλους και η συμφωνία για την ΑΤΑ, αποκαλύπτοντας ότι στο μικροσκόπιο είναι τώρα το καυτό θέμα των κουρεμένων ταμείων των τραπεζών. Και θεωρώ ότι είμαστε κοντά να βρούμε λύση για το θέμα των κουρεμένων ταμείων των υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην Λαϊκής. Ενώ παράλληλα, να το αναφέρω και αυτό γιατί είναι πρόσφατο, έχουμε δώσει οδηγίες, κάναμε και μια σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Υφυπουργό Καινοτομίας και Έρευνας για να ενεργοποιηθεί αμέσως το Ταμείο Αλληλεγγύης. Παράλληλα με την αύξηση, και θα το δείτε με την υποβολή του προϋπολογισμού, με την αύξηση της κρατικής συνεισφοράς σε αυτό το ταμείο, όπως και πάλι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Στον χαιρετισμό του, ο διοικητής της Κεντρικής τόνισε πως η Κύπρος πλέον διακρίνεται για ένα τραπεζικό σύστημα που από μαύρο πρόβατο στις διεθνείς αγορές αποσπά πλέον εύσημα σε διεθνείς εκθέσεις για την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Χωρίς να δικαιολογείται, σημείωσε εφησυχασμό, ζητώντας την συνέχιση της συνεργασίας με τους υπαλλήλους των τραπέζων. Έχουμε και άλλα ξεχρονιστικά έργα να εφαρμόσουμε. Και θα θέλαμε και για αυτά τη θετική και επικοδομητική συνεργασία της ΕΤΙΚ. Σας θεωρώ συνεργάτες. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΙΚ, Λοΐζος Χατζικοστής, αναφέρθηκε σε θέματα τράπεζο υπαλλήλων και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η μεγάλη επιτυχία επιτεύχθηκε γιατί είχε παρουσία καλόπιστη, παραγωγική και ενισχυτική των προσπαθειών των τραπεζών. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τιμητικών διακρίσεων σε παλαιούς συνδικαλιστές για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά τους προς το συνδικαλιστικό κίνημα.